Ένα hot dog και ένα σάντουιτς διπλό απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bet Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bet Builder έως και 30%. Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό της Ζωφριάς, όπου σήμερα για την δεύτερη αγωνιστική της Master League οι Brothers United αντιμετωπίζουν τους αμφιδεξιούς και οι δύο ομάδες προέρχονται από ήττα στην πρώτη αγωνιστική. Από τη μία οι Brothers United ιτήθηκαν από την νέα τριποντοκρατία με 68-60, ενώ από την άλλη οι αμφιδεξιοί δεν τα κατάφεραν κόντρα στα Πιστόλια, από τα οποία γνώρισαν την ήττα με 56-60. Το παιχνίδι ξεκίνησε και η πρώτη επίθεση είναι για τους πράσινους. Παλά στα δεξιά. Πιτός άφησε στον Κουτουζή. Πάλι θα πάρει ο Πιτός, θέλει να γυρίσει. 2 δευτερόλεπτα στο ρολόι, στη λήξη του χρόνου ένα σούτα στο χώμο από τον Αβούρη. Δεν ανοίγουν το σκορ οι γηπεδούχοι σε αυτή την πρώτη επίθεση τους. Και τώρα πρώτη ευκαιρία για τους αμφιδέξιους. Πήρε το σκρίνο ο Στουρνάρας, έπαιξε με τον Τζαβέλα. Με πλάτη στο καλάθι εκείνος, γυρίζει με τα αριστερό, ωραία. Και ανοίγει το σκορ για το 0-2. Πρώτη πόντι στο μάτς, διαχείρος Τζαβέλα. Με τους φιλοξενούμενους να εγκαινιάζουν και τις νέες τους εμφανίσεις σήμερα. Να δούμε αν θα είναι κουρικές. Κλάδης κρατάει. Τώρα άφησε στον Γκατζιόρα. 5 δευτερόλεπτα διαθέσιμα. Τζορτζάκης, Γκατζιόρας για 3. Κάνει airball. Κουτουζής κατεβάζει. Πέρασε η πάσα του για τον Πιτό. Θέλει να πλησιάσει αυτό στην αντίπαλη ρακέτα. Σηκώνεται για 2 εκτός ισορροπίας και ισοφάριζει. Για το 2-2. Κλάδης. Τζαβέλας είδε τις επιλογές του Στουρνάρας, θα το επιχειρήσει από πολύ μακριά, μπήκε στην φάση εκεί, εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια ο Γκατζιόρας και σκόραρε κιόλας για το 2-4. Αβουρής. Πήρε την προσπάθεια, σκόραρε κιόλας ο Καλάβριας. Ναι, ισοπαλία
για το 4-4. Πλάδης. Καλές επιλογές μέχρι στιγμής και από τις δύο ομάδες στις επιθέσεις τους. Πλάδης δεν μπορέσε να τελειώσει την φάση καλά. Αβούρης. Φίνει στον Κουτουζή. Έπαιξε με τη σειρά του εκείνος με τον Καλάβρη, ο οποίος γυρίζει και τελειώνει ξανά. Για να δώσει το προβάδισμα τώρα στους γηπεδούχους. Κλάδης. Ζήτησε και πήρε ο Τζαβέλας. Ποστάρι, έκλεισαν τρεις γύρω του. Βρήκε ευκαιρία, βρήκε τρόπο να εκτελέσει. Και έρθε και το φάουλο από τον Πιτό. Είναι το πρώτο ομαδικό για τους πράσινους. Άστοχη πρώτη βολή από τον Τζαβέλα. Χαμένη και η δεύτερη. Θετικό rebound όμως. Επιμένουν στην επίθεσή τους οι άσπροι. Άστοχο το τρίποντο στην συνέχεια από τον Γκατζιόρα. Θέλουν να παίξουν γρήγορα τώρα οι γηπεδούχοι. Καβάς έπαιξε με τον Πίτο. Κουτουζής περιμένει κοντά του για να πάρει. Του δίνει και επιλογή για σκρίν. Θα σηκωθεί από εκεί. Ένα μακρινό σούτ αλλά άστοχο. Κλάδης. Σταθερά οργανωτής των επιθέσεων των αμφιδέξιων. Τζορτζάκης, πάσα έξω, Κλάδης ξανά, σηκώνεται για τρεις, ακόμα ένα στόχο μακρινό σουτ και ακόμα ένα επιθετικό rebound για τους φιλοξενούμενους, αλλά θα στοχίσει και ο Τζορτζάκης, ξανά ο Τζαβέλας είναι εκεί, ακόμα ένα τρίποδο τώρα, ο Στουρνάρας θα εκτελέσει. Ανανέωσαν αρκετές επιθέσεις οι φιλοξενούμενοι, η τρίτη ήταν και η φαρμακερή από τον Στουρνάρα, ο οποίος μάζεψε τώρα. Το rebound. Κλάδης πιέζει από τον Κουτουζή. Φτάνει τώρα στον Τζορτζάκη. Θέλει να απειλήσει. Γλίτωσε τα βήματα. Αλλά έκλεψαν οι πράσινοι. Αβούρης. Πάει μέχρι το τέλος μόνος του. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Για το 8-7. Κλάδης. Τζαβέλας ξεκινάει την πορεία του προς τα μέσα. Ακόμα ένα επιθετικό rebound. Κλάδης δεν μπορεί από κοντά. Έχουν ένα θεματάκι μέχρι στιγμή στα rebound οι Brothers United. Έχουν δώσει αρκετές δεύτερες επιθέσεις στους αντιπάλους τους. Ο Κουτουζής δεν μπόρεσε να πετύχει κάτι καλό. Συνέχεια τώρα με Κλάδη. Παραμένει το 8-7 στο σκορ. Τζορτζάκης. Τζαβέλας του δίνει ξανά. Θα το πάρει ο Τζορτζάκης. Με τη βοήθεια του ταμπλό πήγε και να σκοράρει. Δεν τα κατάφερε. Παραμένουν στο συνένα οι γηπεδούχοι. Αβούρης. Πίτος από το πλάι για δύο. Μπαίνει και βγαίνει μπαλά. 4 και 15 τώρα στο ρολόι για να αφήσουμε πίσω μας την πρώτη περίοδο. Κλαδής. Άφησε έξω. Ένα νέο μακρινό σουτ. Αστοχό και αυτό από τον Τζορτζάκη. Κουτουζής. Έχει ορθεί το βλέμμα του. Βλέπει τις επιλογές του. Ο Αβούρης θα πάρει το μακρινό σουτ και θα το βάλει. Για το 11-7. Παίζουν γενικά από μακριά μέχρι στιγμής οι δύο ομάδες. Τώρα ο Αβούρης βρίσκει την λύση πίσω από τα 6-75. Για το συν 4 των πράσινων. Κλαδής. Θα επιχειρήσει και αυτό στο σουτ. Μαλά στο σίδερο. Ψηλότερα ο Τζαβέλας. Καθαρή άμυνα. Αλλά θα κλέψει την συνέχεια ο Τζορτζάκης. Θα πάει μέχρι το lay-up. Καλάθι και φάουλ. 11-9. Και έχει και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. Ο παίκτης των αμφιδεξιών. Έχει την ευκαιρία εδώ για ένα έμεσο τρίποντο. Ενώ στο μάτς τώρα πέρασε ο Γεωργόπουλος.
για λογαριασμό των φιλοξενούμενων. Άστοχη βολή. Παραμένει το σκορ στο 19. Αβούρης. Κουτουζής. Με πλάτη γυρίζει στο fade away, το οποίο θα βρει στόχο για το 13-9. Τελευταίο τρίλεπτο τώρα στην πρώτη περίοδο. Το σκορ σταθερά στα χέρια των Brothers United στις τελευταίες φάσεις. Λαδής. Γεωργόπουλος πέρασε, σηκώθηκε και έβαλε για την μπάλα στο καλάθι. 13-11. Αβούρης. Πήρε ο Κουτουζής. Βρήκε λίγο χώρο για να εκτελέσει από μακριά, όχι εύστοχα. Πήραν τώρα οι άσπροι, με αριθμητικό πλεονέκτημα φεύγουν μπροστά. Κλάντης θα πάρει την μπάσα, δεν θα την κάνει ασίστ. Αμένει ευκαιρία εδώ για τους αμφιδέξιους. Αβούρης πιέστηκε, άφησε τον Κουτουζή. Βλέπει αυτές τις επιλογές, το έχει επιστρέψει και η άμυνα των αμφιδέξιων. Πίτος έχει μείνει ανενόχλητος και σκοράρει. Του το κάνανε πολύ εύκολο εδώ. Είπε και ευχαριστώ για το 15-11. Γεωργόπουλος οργανώνει αυτή την επίθεση. Ζήτησε και πήρε ο Τζορτζάκης με χώρο. Αστοχό το τρίποντο, ψηλότερα και ο Γεωργόπουλος, ο οποίος βρέθηκε σε καλύτερη θέση. Ακόμα ένα επιθετικό rebound πήγε στα χέρια των αμφιδέξεων. Ακόμα ένα χαμένο αμυντικό rebound από τους Brothers United, οι οποίοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πρόβλημα στα rebound. Πίτος γύρισε ωραία το κορμί του, δεν εκτέλεσε εξίσου καλά. Τζορτζάκης από κοντά χρησιμοποιεί καλά τη δύναμή του. Τζαβέλας αφήνει έξω. Στουρνάρας το θέλει, το πήρε και το έβαλε. 15-14. Φέρνει και πάλι την ομάδα του στον πόντο ο Στουρνάρας με αυτή τη μακρινή εύστοχη εκτέλεση. Να μπήκαμε και στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Θέλει να απαντήσει ο Κουτουζής, δεν θα το κάνει. Θετικό rebound όμως για τους πράσινους και η μπάλα στα χέρια του Αβούρη. Ζητάει ένα screen, του δίνει την επιλογή ο Καλαβρίας. Κουτουζής για δύο από το ύψος των βολών. Να δούμε ποιος βρήκε τελευταίος. Η μπάλα είναι για τους Brothers United, όπως λένε οι διαιτητές. Ενώ στο μάτς περνάει τώρα ο Μουζάκας και ο Διαμαντής. Κουτουζής επανέφερε από την baseline. Αβούρης. Στέκεται για τρεις. Δεν θα μπει πάλι στο καλάθι. Έχει γίνει φάουλ από τον Μουζάκα. Τρίτο ομαδικό πλέον για τους γηπεδούχους. 24 δευτερόλεπτα, 21 τώρα στην διάθεση των αμφιδέξιων. Θα μείνουν για λίγα δευτερόλεπτα για μια τελευταία επίθεση. Κλάδης πάει από τα αριστερά. Γεωργόπουλος αφήνει στην γωνία. Σηκώνεται για τρεις ο Σιαμέτης. 15-17 βάζει μπροστά την ομάδα του. 3 δευτερόλεπτα τώρα. Αβούρης χωρίς καλή ισορροπία θα πάρει το σουτ. Μόνο στο ταμπλό θα βρει μπάλα και έτσι τελειώνει η πρώτη περίοδος με το σκορ στο 15-17 και τους αμφιδέξιους να έχουν το προβάδισμα στα χέρια τους.
Επιστρέψαμε στην δράση. 15-17 δείχνει τώρα ο Φωτεινός Πίνακας, καθώς ο Σιαμέτρης νωρίτερα με μια τρίποντη βόμβα από την γωνία κατάφερε να δώσει το προβάδισμα στους Αμφιδέξους και έτσι τελείωσε το πρώτο δεκάλεπτο. Γεωργόπουλος τώρα για τους φιλοξενούμενους, πάει προς τα μέσα χωρίς να φοβηθεί κανέναν και κάνει το 15-19. Καβάς, πήρε ο Αβούρης, ζήτησε ο Διαμαντής, σε αυτόν πήγε η μπάλα. Προσπαθεί να γυρίσει ο Τζαβέλας, έχει μείνει μπροστά του και θα κλέψει κιόλας. Πολύ καλή άμυνα εδώ από τον παίκτη των Αμφιδέξιων. Θα κερδίσει για το φάουλ. Στουρνάρας αφήνει στον κλαδί. Σιαμέτης, Στουρνάρας και τώρα Κλάδης. Πέρασε η πάσα για τον Τζαβέλα, κόντρα σε δύο πήγε εκείνος. Καθαρίζουν το rebound με τον Κακαβά οι γηπεδούχοι. Κουτουζής ψάχνει την πάσα, την βρήκε Κακαβά, θα εκτελέσει από μακριά, βρίσκει σίδερο. Ψηλότερα για να μαζέψει ο Μουζάκας. Και έχουμε φάουλ από τον Τζαβέλα. Και βόλες επίσης για τους Brothers United. Μέσα η πρώτη. Πολύ δεύτερη και θα επαναφέρουν από το πλάι οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι έχουν και δύο νέα πρόσωπα στο παρκέ, τον Κατζιόρα και τον Τζορτζάκη. Τζαβέλας θα δεχτεί το φάουλο από τον Διαμαντή. Δεύτερο ομαδικό για τους πράσινους, οι οποίοι θα προχωρήσουν και στην αλλαγή. Πέρασε εκτός ο Διαμαντής για να μπει στην θέση του Αβούρης. Τζορτζάκης βρήκε την ευκαιρία και χτύπησε από μακριά. 16-22. Φτιάχνουν τα ποσοστά τους από την περιφέρεια οι φιλοξενούμενοι και παίρνουν και μια καλή διαφορά 6 πόντων τώρα στο μάτς. Και του ζεις προσποιείται, έχει σταματήσει την τρίπλα, κοντά του είναι ο Μουζάκας για να πάρει και πάλι θα του δώσει την μπάλα, θα εκτελέσει από μακριά. Μπάλα δεν θα βρει ούτε καν Στεφάνη, περνάει κατευθείαν εκτός. Εδώ κόλλησε κάπως η επίθεση των Brothers United, γι' αυτό έχουμε και time out. Και 50 στο ρολόι πριν να πάμε στο ημίχρονο. Στο 16-22 βρισκόμαστε τώρα. Θα επιχειρήσει να ανεβάσει την διαφορά και θα το κάνει ο Κατζιόρας. Ακόμα ένα τρίποντο για τους αμφιδεξιούς. 16-25 πλέον. Γρήγορα εδώ πήγε ο Κουτουζής και έδωσε και το φάουλ, που είναι και το δεύτερο για τους φιλοξενούμενους.
Εύστοχο στην πρώτη προσπάθεια για το 17-25. Μέσα και η δεύτερη. 18-25. Τζορτζάκης. Πυροσιά Μέτης. Δεν είναι καλό το σούτ αυτή τη φορά, αλλά έχουμε και δεύτερη ευκαιρία και ο Κατζιόρας θα την αξιοποιήσει στο έπακρο. 18-27. Στο 3-10 το επιμέρους σκορ στην δεύτερη περίοδο μέχρι στιγμής. Νομίζω ο Αμφιδέξιος να έχουν ανεβάσει την απόδοσή τους και να δείχνουν να πατούν καλύτερα μέχρι στιγμής. Άστοχο το τρίποδο του Κουντουζή και τώρα ζητάει ηρεμία. Ο Κατζιόρας αφήνει στον Τζορτζάκη. Σιαμέτης. Του πήσε καλά το χώρο αντιπαλός του. Κατζιόρας. Βρήκε την πάσα. Όχι τελικά. Θα γίνει το λάθος. Αβούρης. Συνεχίζει με την παλά στα χέρια του. Μένει με τον Τζαβέλα. Τον σταματάει εκείνος. Και ο Σιαμέτης έχει ανοιχτό γήπεδο μπροστά του. Μπερδεύτηκε όμως και στο τελείωμα τον άγχωσε και ο Κακάβας, ο οποίος ήρθε με φόρα και τελικά υπέπεσε στο λάθος. Αλλάγε τώρα για τους πράσινους. Ο Διαμαντής πέρασε στο μάτς στην θέση του Μουζάκα. Κουτουζής φύνει στο πλάι. Καβάς ανάμεσα από δύο, κερδίζει το φάουλ. Το έχει κάνει ο Σιαμέτης, ο οποίος δείχνει να έχει χτυπήσει εκεί λίγο στην κοιλιά του. Μέσα η πρώτη βολή από τον Κακαβά για το 19-27. Χαμένη δεύτερη όμως. Γεωργόπουλος. Ζήτησε ο Τζαβέλας. Πάει κοντά στον Διαμαντή, έρχεται για βοήθεια. Και ο Μουζάκας. Όχι το 12, ήταν ο Καλαβρίας. Το φάουλ όμως το έχει κάνει ο Διαμαντής. Έχουμε αλλαγή για τους πράσινους. Ο Διαμαντής, αν δεν κάνω λάθος, θα πέρασε εκτός. Στρέφει στην θέση του ο Πίτος. Πάσα έξω. Γιορτζάκης από πολύ μακριά, δεν βρίσκει στόχο. Τα Καβάς θα καθαρίσει την φάση και αφήνει στον Κουτουζή. Νέο σφύριγμα για φάουλ των Αμφιδέξεων αυτή τη φορά. 3-4 τα ομαδικά. 5,5 λεπτά πριν το ημίχρονο. Έχασε εδώ την μπάλα από τα χέρια του Καλάβριας. Κατζιόρας. Γεωργόπουλος σηκώθηκε. Δεν το έκανε το χαδίρι όμως η μπάλα. Κουτουζής έχει όρθιο το βλέμμα του. Έχει επιστρέψει όμως η άμυνα των Αμφιδέξεων. Και έτσι πάνε σε μια οργανωμένη επίθεση τώρα οι πράσινοι, οι οποίοι έχουν σκοράρει μόνο με βολές στις τελευταίες φάσεις. Ξακολουθούν να δυσκολεύονται επιθετικά. Στοχή από μακριά. Ο Στουρνάρας, όχι ο Στουρνάρας, με συγχωρείτε, ο Αβούρης. Μπέρδεψα τα εφτάρια. Μάχη και εδώ για την διεκδίκηση της μπάλας. Η κατοχή τελικά είναι για τους Αμφιδέξιους. Τζορτζάκης. Φαίνει στην γωνία. Τζαβέλας με πλάτη κόντρα σε πολλά υψωμένα χέρια. Αβούρης.
Θα βγει στην άλλη πλευρά, θα του γραπώσει την μπάλα όμως ο Γεωργόπουλος, ο οποίος βλέπει πράσινες φανέλες μπροστά του και έχουμε τεχνική ποινή στον Αβούρη, καθώς διαμαρτυρήθηκε στους διαιτητές για την φάση νωρίτερα, ζήτησε φάουλ στο κλέψιμο. Τώρα θα εκτελέσει την μία βολή του ο Γκατζιόρας για το 19-28. Μια ανάσα από το συν 10 πλέον. Η αμφιδέξη, μια ανάσα γενικά από τη διψήφια διαφορά. Γκατζιόρας. Είδε τον κλάδι του, άφησε την μπάλα. Αυτό στα 5 δευτερόλεπτα σηκώνεται για 3. Καβάς, Βιτός, τώρα η μπάλα θα πάει στον Κουτουζή, προσπαθεί αυτός να βρει λίγο χώρο, μένει κολλημένος πάνω του ο Κλάδης, θα τον πουλήσει και η μπάλα, έτσι δεν αλλάζει το 19-28, Τζορτζάκης, πάει κοντά, αστοχή, διεκδικήσιμη μπάλα μαζεύει ο Γκατζιόρας, που θα σηκωθεί με το δεξί και θα αφήσει την μπάλα στο καλαθινά, τη διψήφια διαφορά. Ήρθε τώρα στο συν 11 πλέον η αμφιδέξη. 3 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα πριν να πάμε στην ανάπαυλα του ημιχρόνου. Ξακολουθούν να παίζουν καλύτερα οι φιλοξενούμενοι. Ξακολουθούν να είναι πιο αποτελεσματικοί, να έχουν λύσει την επίθεσή τους. Από την άλλη, Brothers United συνεχίζουν να είναι άστοχοι. Δυσκολεύονται να δημιουργήσουν απειλή και δυσκολεύονται επίσης να εκτελέσουν. Έχουμε ένα παίχτη στο παρκέ, μακριά από την μπάλα, βρίσκει έτσι την ευκαιρία ο Στουρνάρας για να εκτελέσει ανενόχλητος για το 19-33. Και έχουμε και αλλαγή για τους γηπεδούχους, με τον Μουτζάκα να επιστρέφει στην θέση του Αβούρη. Κουτουζής πάει προς τα μέσα, θα κερδίσει το φάουλ. Στις δύο βολές, 21-33. Τζαβέλας φύνει έξω. Λαδής για τρεις. Δεν το βάζει. Με ευκαιρία, νέο τρίποντο μέσα τώρα από τον Γκατζιόρα για το 21-36. Διαφορά όλο και ανεβαίνει υπέρ των αμφιδέξιων. Στο συν 15 τώρα το κοντέρ. Δεν βγήκε συνεργασία εδώ. Και έχουν ευκαιρία για έναν ευνηδιασμό οι άσπροι. Για τις δύο ώρα σταμάτησε, αφήσε έξω. Δίστασε να εκτελέσει ο Στουρνάρας. Ούτε ο Γκατζιόρας θα πάρει το τρίποντο. Οργανωμένη επίθεση τώρα για τους φιλοξενούμενους. 7 δευτερόλεπτα διαθέσιμα. Γκατζιόρας ξανά, δεν θα το βάλει αυτή τη φορά, η μπάλα στην αγκαλιά του Τζορτζάκη, αστοχή και αυτός από κοντά. Και συνέχεια τώρα με Μουζάκα. Κουτουζής. Γυρίζει το κορμί του, φινεί στον Πίτο. Πάσα έξω, Κακαβάς για τρεις, σοχή. Δεν αξιοποιεί την ευκαιρία του, στο έδαφος οι δύο παίκτες. Διεκδικούν την μπάλα και έχουμε τζάμπολ. Το Βελάκι λέει Brothers United. Yeah.
Κουντουζής. Έκλεισαν δύο, βρήκε την πάσα. Μουτσάκας κρατάει σταθερό. Δεν θα βρει όμως αυτό τον πίτο. Ακόμα ένα κλέψιμο για τους άσπρους. Τσιαμέτης από κοντά αφήνει έξω. Τρίποντο του Στουρνάρα. Πυροβολή 21-39. Ακόμα ένα τρίποντο μπαίνει στη λίστα των αμφιδέξιων για το ΣΥΝ 18. 37 δευτερόλεπτα ακόμα για το ημίχρονο Κουτουζής. Να δούμε αν θα έχει απάντηση στο σίδερο η μπαλά. Μισό λεπτό ακόμα. Γεωργόπουλος θα το πάρει και αυτός και θα το βάλει και αυτός. 21-42 πυροβολούν από παντού. Πλέον οι αμφιδέξοι. Και η διαφορά εκτοξεύεται στο ΣΥΝ 21, παρακαλώ. Απόλυτη κυριαρχία στην δεύτερη περίοδο από τους φιλοξενούμενους. Ο Κουτουζής εδώ έκανε ωραία κίνηση, η οποία ολοκληρώθηκε από το φάουλ του Γκατζιόρα. Σκοράρει από εδώ με την πρώτη προσπάθεια ο Κουτουζής. Μέσα και η δεύτερη. 23-42, 4 δευτερόλεπτα ακόμα. Γεωργόπουλος προλαβαίνει το ρολόι, παραλίγο να το βάλει και από εκεί. Τελειώνει έτσι και η δεύτερη περίοδος με το σκορ στο 23-42. Ξανά μπασκετάκι. Γενιά του Γκάλι και του Μιχάλη. Σε μια μπασκέτα από το πρωί ως το βράδυ. Από παιδί με τη σπηριά ραγκαλιά. Ερωτευμένος με την πορτοκαλί θεά. Γενιά του Γκάλι και του Μιχάλη. Σε μια μπασκέτα από το πρωί ως το βράδυ. Ό,τι θυμάμαι από μικρό παιδάκι. Σαν το Γιάννη να παίζω μια ζωή μπασκετάκι.
Μόλις ξεκίνησε και η τρίτη περίοδος εδώ στο κλειστό της Ζωφρίας. Brothers United αμφιδέξει στο 23-42. Βρίσκονται αυτή την στιγμή με τους φιλοξενούμενους να κάνουν ένα τρομερό δεύτερο δεκάλεπτο. Να κυριαρχούν απόλυτα κόντρα στους αντιπάλους τους. Με ένα επιμέρους 8-25 κατάφεραν να πάρουν διψήφια διαφορά και όχι μόνο διψήφια, αλλά να ξεφύγουν αρκετά στην απόσταση που χωρίζει τις δύο ομάδες. Εδώ μείωσε με ένα δικό του τρίποντο Αβουρίς. Καλούνται να βγάλουν αντίδραση οι γηπεδούχοι, αν θέλουν να ψάχνουν κάτι καλύτερο από το σημερινό παιχνίδι. Δεν έρχεται η απάντηση από τον Στουρνάρα. 26-42 παραμένει το σκορ. Κουτουζής. Ωραία, πέρασε την πάσα του Διαμαντής από κοντά για το 28-42 με ένα γρήγορο 5-0 των γηπεδούχων. Γκατζιόρας, ο οποίος ήταν από τους πιο δραστήριους παίκτες στην δεύτερη περίοδο για τους αμφιδεξιούς. Άφησε στον Κλάδη. Μπαλά πήγε στον Τζαβέλα. Πάλι στην περιφέρεια, ο Κλάδης θα πάρει ένα μαρκάρι στο σουτ. Δεν ήταν καθόλου καλή η εκτέλεσή του. Το κατάλαβε και ο ίδιος, γι' αυτό πήγε αμέσως να διεκδικήσει εκεί. Μήπως μπορέσει το επιθετικό rebound. Μπαλά πέρασε κατευθείαν εκτός. Και συνέχεια τώρα για τους πράσινους με τον Αβούρη να κατεβάζει. Τύρο Κουτουζής. Πάσα έφτασε στον Διαμαντή, εκτελεί μετά από τρίπλα. Δεν θα πει μπάλα στο καλάθι και ο Τζαβέλας τώρα αφήνει στον Τζορτζάκη. Τζορτζάκη σηκώνεται, θα πάρει τελικά την προσπάθεια. Κουτουζής. Έπαιξε με τον Αβούρη, σηκώθηκε από μακριά. Μόνο στο ταμπλό βρήκε μπάλα και κατέληξε στα χέρια του Κλάδη στην συνέχεια. Τζορτζάκης τώρα για τους αμφιδέξιους. Γυρίζει το κορμί του με τα αριστερό, δεν θα τελειώσει καλά. Διαμαντής μαζεύει και η μπάλα θα φτάσει στον Κουτουζή 2-2. Κουτουζής θα πάει μόνος του και πολύ καλά θα κάνει. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι για το 30-42. Μαζεύουν κάπως την διαφορά οι πράσινοι. Με ένα 7-0 και αναγκάζουν τους αμφιδέξιους να καλέσουν τώρα time out. Επιστροφή μετά το time out των αμφιδέξιων, οι οποίοι είδαν τους γηπεδούχους να μπαίνουν με φόρα στην τρίτη περίοδο και να ρίχνουν την απόσταση πλέον στους 12 πόντους. Πάσα χέρι με χέρι για τον Γεωργόπουλο, ακόμα δεν έχουν καταφέρει να σκοράρουν στην τρίτη περίοδο οι αμφιδέξιοι. Θα το κάνει τώρα όμως ο Τζορτζάκης και θα βάλει και τέλος το αντίπαλο σε ρίσσα, 30-44. Πίτος, Διαμαντής. Κακαβάς θέλει να πλησιάσει, έφυγε πάλι από τα χέρια του. Γκατζιόρας αφήνει στον Σιαμέτη, αυτός παίζει κατευθείαν για τον Γεωργόπουλο. Στουρνάρας δίχως να το σκεφτεί και εκτέλει. 30-47. Κακαβάς. Θα κάνουν ένα νέο λάθος οι πράσινοι και θα το εκμεταλλευτούν οι
Φιλοξενούμενοι ο Γιώργοπουλος, θα φτάσει μέχρι το lay-up 30-49 και σειρά των Brothers United τώρα να καλέσουν time-out. Έξι λεπτά και 10 δευτερόλεπτα απομένουν τώρα στο ρολόι για να αφήσουμε πίσω μας και την τρίτη περίοδο. Ξεμακραίνουν στο σύν 19 οι αμφιδέξοι, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη των Brothers United. Βρήκαν ευκαιρίες στο ανοιχτό γήπεδο, βρήκαν ευκαιρίες και πίσω από τα 6-75 με τον Στουρνάρα. Και έτσι λοιπόν η διαφορά ανεβαίνει και πάλι στους 19 πόντους. Περνάει να εκμεταλλευτεί αυτή η επίθεση τώρα των γηπεδούχων. Και μπορούν να σπάσουν ξανά το φράγμα του συν 20. Η άσπρη καθαρή άμυνα εδώ από τον Πίτο. Κατοχή και πάλι για τους αμφιδέξιους. Ένα σούτ για 3 πόντους. Δεν ήταν άσχημο, αλλά δεν μπήκε κιόλας. Αβούρης. Φινή έξω, Κουτουζή στέκεται για 3, δεν μπαίνει μπάλα στο καλάθι. Γατζιόρας. Άφησε στον Γεωργόπουλο. Πέρασε και από τον Διαμαντή. Τζορτζάκης, πάει προς τα μέσα, θέλει να γυρίσει, του φύγει μπάλα τα χέρια, βρήκε όμως τρόπο να πασάρει στον Γεωργόπουλο. Και αυτός θα κάνει ασίστ αυτή την πάσα. Για το 30-52. Ακόμη μια τρίποντη μαχαιριά για τους Brothers United. Έχουν κάνει μεγάλη ζημιά από την περιφέρεια οι αμφιδέξοι μέχρι στιγμής. Διαμαντής προσπαθεί να βρει χώρο, βρήκε και τρόπο να σκοράρει. 32-52. Διαφορά στρογγυλά στους 20 τώρα. Γεωργόπουλος σηκώνεται για 2 από μέση απόσταση, 32-54. Γεωργόπουλος, ο οποίος έχει πάρει τη σκυτάλη στις τελευταίες φάσεις, κουβαλάει την ομάδα του. Κουτουζής θέλει να τα κάνει όλα μόνος του, θα κερδίσει το φάουλ τελικά από τον Γκατζιόρα. Αστόχη στην πρώτη προσπάθεια. Έξω και η δεύτερη, 0 στις 2 βολές από τον Κουτουζή. Τζορτζάκης. Γεωργόπουλος. Γατζιόρας προσποιείται για να αποφύγει τον Κουτουζή. Βρήκε τον Διαμαντή μπροστά του και έψαξε μια πάσα έξω, δυσκόλεψε αρκετά την ζωή του Σιαμέτη. 7 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση. Γκατζιόρας θα πάρει από κοντά, το χασε. Πίτος παίζει γρήγορα με τον Κουτουζή. Θα πάει μόνος στο τέλος, στο τέλος στην φάση και θα πετύχει και το καλάθι για το 34-54. Τζουρτζάκης. Με τα αριστερό. Δεν τελειώνει καλά. Και πάλι στο ανοιχτό γήπεδο ο Κουτουζής, πρόλαβε την μπάλα, σκόραρε ξανά για το 36-54, παρόμοια φάση όπως νωρίτερα για τον παίχτη των Brothers United. 3 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα ακόμα
μας απομένουν στην τρίτη περίοδο. Θετικό φάουλ τώρα των φιλοξενούμενων. Επιστρέφουν έτσι στην επίθεση τους οι γηπεδούχοι, για τους οποίους περνάει τώρα στο παρκέ ο Καλάβριας, ενώ από την άλλη έχουμε τον Κλάδη τώρα στο μάτς στην θέση του Τζορτζακή. Και ο Τζαβέλας πέρασε στο παρκέ. Κουτουζής από μακριά τώρα, 39-54. Συνεχόμενα καλάθια του Κουτουζή. Χρειάζεται όμως βοήθεια και από συμπαίκτες του. Ο εμπειρός παίκτης των Brothers United. Τζαβέλας θα γυρίσει, ωραία κύλιση, βάλει εκεί βασανιστικά, κατέληξε εκτός τελικά. Δεν αλλάζει το σκορ. Πάσα έξω για τον Αβούρη. Ζάκας βλέπει γύρω του, αυσε και πάλι χέρι με χέρι στον Αβούρη. Και αυτός με τη σειρά τώρα στον Κουτουζή. 5 δευτερόλεπτα ακόμα στο ρολόι. Έκλεισαν δύο παίκτες μπροστά του και θα κάνει επιθετικό φάουλ ο Κουτουζής, ο οποίος γκρέμισε στο παρκέ τον Κλάδη. Συνέχεια τώρα με τους αμφιδέξους να έχουν την κατοχή. Γεωργόπουλος, Τζαβέλας, τον έχασε για λίγο Διαμαντής. Δεν μπορούσε όμως αυτός να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία του. Αβούρης άφησε στη γωνία, μπαλέφτα στον Μουζάκα. Κόβει ο Κουτουζής, έμπλεξε και στην πολυκοσμία Μουζάκα. Συμπάλα κατέληξε στην περιφέρεια, στόχησε όμως από εκεί ο Αβούρης. Γεωργόπουλος ξεφεύγει. Στουρνάρας έμεινε μόνος του, δεν το έβαλε. Μουζάκας καθάρισε το rebound. Τώρα μπάλα στα χέρια του Αβούρη. Αστόχησε αυτός. Κλάδης ρέμει κάπως τον ρυθμό. Γεωργόπουλος για τρεις, το βάλε. 39-57. Μπήκαμε και στο τελευταίο λεπτό της περίοδου. Κουτούζης ένα βήμα στο πλάι, σηκώνεται για τρεις για να απαντήσει, δεν θα το κάνει. Γεωργόπουλος ρίχνει ταχύτητα, μένει κολλημένος πάνω του ο Μουζάκας. Ξαναπαίρνει και θα επιχείρησε άλλο ένα τρίποντο, αυτή τη φορά έκανε ένα κόντο σουτ. Ζήτησε και συγγνώμη από τους παίκτες του. Κουτουζής, μισό λεπτό ακόμα. Πέφτει πάνω του ο Κλάδης. Προσπαθεί να μην του αφήσει καθόλου χώρο. Θα πάρει το δίποντο, το οποίο είναι άστοχο. Και τώρα Γεωργόπουλος. Με μια μακρινή πάσα θα φτάσει μπάλα στον Στουρνάρα. Στημένος αυτός, έχει και χώρο και χρόνο για να σημαδέψει σωστά, δεν θα το κάνει. 10 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους πράσινους. Κουτουζής στα 5. 3-2 από τη γωνία το τρίποντο, Αβούρη σημαδεύει σωστά και κλείνει με αυτόν τον τρόπο την τρίτη περίοδο για το 42-57.
Μια διαφορά 15 πόντων καλούνται να περασπιστούν στα τελευταία 10 λεπτά οι αμφιδέξοι. Αν θέλουν να είναι εκείνοι που θα φτάσουν στην πρώτη νίκη στην φετινή σεζόν, ενώ από την άλλη Brothers United πρέπει να βελτιωθούν αισθητά αν θέλουν να διεκδικήσουν κάτι καλύτερο το σημερινό παιχνίδι. Ο Κουτουζής ευστοχή στην πρώτη προσπάθεια για το 43-57. Έξω η δεύτερη βολή. Και τώρα Γεωργόπουλος πάει μέχρι το τέλος, θα χτυπήσει γρήγορα και θα κάνει τη ζημιά για το 43-59. Ο Γεωργόπουλος, ο οποίος είναι ένας από τους παίκτες που έχουν ξεχωρίσει απόψε για τους φιλοξενούμενους. Διαμαντής με φόρα, θα το χάσει όμως. Μπάλα καταλήγει στον Μουζάκα, αλλά είναι κακή η πάσα από τον ψηλό των πράσινων. Γκατζιόρας. Τζορτζάκης. Μπάλα πάει στον Τζαβέλα, ο οποίος έχει μείνει με τον Αβούρη στην πλάτη του. Έκλεισε και ο Μουζάκας, δεν τα κατάφερε και κόντρα σε δύο αντιπάλους. Και τώρα Αβούρης. Ο Κουτουζής, 7 δεύτερα ακόμα στο ρολόι, πάει από τα αριστερά, ανάποδο λέει, τρομερή προσπάθεια του Κουτουζή για το 45-59. Δύσκολη θέση εκεί, κατάφερε να αφήσει την μπάλα στο καλάθι, ενώ νωρίτερα είχε φτιάξει ο ίδιος την φάση για τον εαυτό του. Γκατζιόρας. Γεωργόπουλος δίνει ύψος, δεν θα καταλήξει μπαλά στο καλάθι. Αβούρης. Αφήνει έξω στον Διαμαντή και αυτός με τη σειρά του στον Καλάβρια. Κουτουζής με 8 δευτερόλεπτα στην διάθεση του. Έχει τον Στουρνάρα μπροστά του, 3-2 θα περάσει, στέκεται για 2 και το βάζει στη λήξη του χρόνου. 47-59, ο Κουτουζής ξανά αναλαμβάνει δράση για να ρίξει την διαφορά στους 12 πλέον. Γεωργόπουλος, Γκατζιόρας, αφήνει στον Τζαβέλα, ωραία θα βρει αυτό τον Γεωργόπουλο, πάρα πολύ ωραία εδώ γύρισε η μπάλα στην επίθεση των αμφιδέξιων για να βρεθεί κατάλληλη πάσα στην κίνηση του Γεωργόπουλου και αυτός με τη σειρά του να γράψει το 47-61. Ένα γρήγορο σου τριών ποντών Αβούρης για το 50-61. Στους 11 πέφτει τώρα η διαφορά. Λίγο πριν μπούμε στα τελευταία 7 λεπτά. Στουρνάρας δίστασε να σηκωθεί. Στη γωνία ο Γεωργόπουλος, καλή άμυνα τον Μουζάκα. Γκατζιόρας θα πετάξει με ένα περίεργο τρόπο την μπάλα. Θα πέσει και έτσι αλλά πάνω στον Διαμαντή και θα του κάνει το φάουλ. Περνάει εκτός τώρα ο Γκατζιόρας για να μπει στην θέση του ο Κλαδής. Συνέχεια τώρα με Αβούρη. Κουτουζής στα 8 δευτερόλεπτα. Καλάβρια θα το πάρει από μακριά. Δεν του έκανε το χατήρι εδώ η μπάλα. Τον πούλησε στο τελείωμα. Θα ρίχνε την διαφορά σε μονοψήφιο μετά από αρκετή ώρα. Δεν μπορούσε όμως να το κάνει. Έτσι παραμένει το 50-61. Τζορτζάκης πάσα έξω. Σιαμέτης για τρεις σούτ αυτός. Διαμαντής εκεί. Παραλίγο να γίνει το λάθος, το οποίο θα γίνει τελικά. Τζορτζάκης θα πετύχει το καλάθι. 50-63. Αβούρης. Κουτουζής. Έχουμε φάουλ.
από τον Σιαμέτη και όχι από τον Κλάδη, ο οποίος συμμετείχε επίσης στην φάση. Ο Σιαμέτης είναι αυτός που κατέβασε το χέρι του και έκανε τελικά την παράβαση, ενώ ο Πίτος επιστρέφει για τους πράσινους. Εύστοχος στην πρώτη βολή. Βάζει και την δεύτερη. 2 στις 2 βολές για το 52-63. Γεωργόπουλος. Θα πάρει και πάλι ένα σουτ μέσα, απόσταση το οποίο δεν θα καταλήξει στο καλάθι. 5,5 λεπτά ακόμα για το τέλος. Διαφορά στους 11. Να δούμε αν θα μπορέσουν να την ρίξουν κι άλλο. Η πράσινη, ωραία εδώ, ο Πίτος θα ξεφύγει και θα πετύχει ένα εύκολο καλάθι στην εξέλιξη της φάσης. 54-63 μετά από την εξαιρετική κίνηση του Πίτου, ο οποίος ξεγέλασε εκεί τον αντίπαλό του, αλλάζοντας κατεύθυνση. Διαφορά πέφτει πλέον στους 9. Κλάδης. Παραλίγο να κλέψουν οι πράσινοι, Κλάδης κράτησε 2 δευτερόλεπτα, προλαβαίνει το ρολόι ο Τζορτζάκης, δεν σημαδεύει σωστά. Αβούρης. Δεν θα περάσει η πάσα, δεν ήταν καλή επιλογή. Βιάστηκε κάπως. Και έχουμε εδώ ευνηδιασμό για τους άσπρους, μπερδεύτηκαν όμως εκεί. Πίτος παλεύει, πεσμένο στο παρκέ ο Τζορτζάκης, μάχες για την κατοχή. Βάλα είναι για τους αμφιδεξιούς. Έγινε επαναφορά, πήρε ο Κλάδης. Έχει μπροστά τον ψηλότερο διαμαντή, θέλει να το παίξει στα πόδια. Πήρε την baseline, αλλά η πάσα του στην συνέχεια δεν πέρασε, καθώς έπαιξε πολύ καλή άμυνα και ο Καλαβρίας. Αβούρης με δυσκολία βρήκε την πάσα και θα ξαναπάρει από τον Καλαβρία. Αβούρης. Ωραία, βρίσκει τον διαμαντή, θα του κάνει το φάουλ ο Σιαμέτης. Σπαταλάει τις δύο βολές ο Αβούρης. Ο Διαμαντής, με συγχωρείτε. Δεν αλλάζει έτσι το 54-63. Ενώ μπήκαμε στο τελευταίο τετράλεπτο της αναμέτρησης. Τζορτζάκης. Έκλεψαν οι πράσινοι. Κουτουζής. Δεν βιάζεται. Αλλά ο Τζαβέλας εκεί θα του πάρει την μπάλα και φεύγει στην άλλη πλευρά. Δεν μπορεί να τον φτάσει ο Κουτουζής, θα του κάνει και το φαουλ, ό,τι χειρότερο μπορούσε να κάνει ο Κουτουζής. 54-65 πλέον και έχει την ευκαιρία για ένα έμεσο τρίποντο ο Τζαβέλας. Αστοχή η βολή του Τζορτζάκης όμως εκεί ανάμεσα στην πολυκοσμία, γράπωσε την μπάλα στον αέρα. Στουρνάρας έμεινε μόνο στην περιφέρεια, δεν εκτέλεσε σωστά. Αβούρης. Σταματάει, σηκώνεται για τρεις, δεν ήταν άσχημο το σουτ. Δεν κατέληξε όμως το στόχο η προσπάθειά του, παραμένει διαφορά στους 11. Λίγο πριν μπούμε στα τελευταία 3 λεπτά του μάτς. Γεωργόπουλος. Τουρνάρας, Τζορτζάκης για τρεις, όχι. Αβούρης περνάει το κέντρο.
αφήνει στον Κουτουζή. Κουτουζής θα πάει μόνος του και πολύ καλά θα κάνει. 96-65. Διαφορά 9 από τον στο μάτς, η εκλεψίδρα όμως αρχίζει και αδειάζει απειλητικά για τους Brothers United. Στουρνάρας, Τζορτζάκης, πάσα έξω. Σιαμέτης προσπαθεί να βρει χώρο, εκτελεί για τρεις, όχι καλά, Τζαβέλας εκεί, θα πάρει όμως ο Κουτουζής. Συνεχίζει την προσπάθειά του. Βγαίνει μπροστά του ο Τζαβέλας, που του ρίχνει ταχύτητα. Στέκεται για τρεις, μπαλά στο σίδερο. Γρήγορη πάσα εδώ για τους άσπρους, Τουρνάρας παίζει με τον Γεωργόπουλο και πάλι. Σιαμέτης θα υποδεχτεί σε δεύτερο χρόνο. Ηρεμία φωνάζουν από τον πάγκο των αμφιδέξεων, δεν υπάρχει λόγος τώρα για να ρισκάρουν. Τουρνάρας ωραία η πάσα για τον Τζαβέλα από κοντά, αυτός θα σκοράρει. Ένα κρίσιμο καλάθι που στέλνει και πάλι τη διαφορά σε διψήφο, 56-67, και έχουμε διακοπή τώρα για time out. Ο Προστάδα ξεκίνησε την επίθεση του οι Brothers United. Διαμαντής βρέθηκε μόνος του, τον έχασε εδώ η αμήνα των αμφιδέξεων και εκτέλεσε από κοντά για το 58-67, ένα πολύ γρήγορο καλάθι. Κλάδης, 1,5 λεπτό ακόμα για το τέλος. Περνάει ανάμεσα από δύο. Τζαβέλας αφήνει έξω και πάλι μπαλά στα δικά του χέρια. Πάσα στην αδύνατη πλευρά, Κλάδης για τρεις, το αλλίωσε την προσπάθεια ο Πίτος. Διαμαντής πέταξε έξυπνα την μπάλα στο σώμα του Γεωργόπουλου και κέρδισε έτσι την κατοχή. 1 για 15 τώρα στο ρολόι και έχουμε νέο time out για τους πράσινους. Κουτουζής θα πάρει τελικά αυτό στο τρίποντο. Δεν ήταν καλή εκτέλεση. Πίτος θα κάνει και το φάουλ πάνω στον Στουρνάρα. Κλάδης. Πασαρέξω, Στουρνάρα στην κορυφή.
με τις έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Νέο λάθος από τους αμφιδέξιους. 54 δευτερόλεπτα από μεν στο ρολόι. Πέρασε μακρινή αυτή η πάσα. Μουζάκας δεν κατάφερε κάτι. Θα μείνει ευκαιρία εδώ για τους πράσινους. Και όλο και πιο κοντά στη νίκη αμφιδέξη. Νομίζω πως κάπου εδώ θα την κλειδώσει ο Γεωργόπουλος. 58-69 πλέον. 35 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Δύσκολα μπορεί να αλλάξει κάτι. Η αμφιδέξη είναι πάρα πολύ κοντά στην πρώτη νίκη τους στην φετινή Master League. Και του ζεις. Αφήνει στο πλάι. Σηκώνεται για τρεις ο Αβούρης. Δεν παίρνει μπάλα στο καλάθι. Τελευταία 20 δευτερόλεπτα. Οδεύουμε προς το φινάλε. Ο Κλάδης κρατάει. Και δεν θα γίνει κάποια νέα επίθεση. Φινάλε λοιπόν στην αναμέτρηση με τους αμφιδέξιους να πανηγυρίζουν την νίκη απόψε. Θα πάνε στο 1-1, ενώ από την άλλη οι Brothers United θα πέσουν στο 0-2.